Σάσα, τι είναι αυτό τώρα, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό μόλις τελείωσε το παιχνίδι, ποιο είναι το συνέστημα αυτή τη στιγμή για τους παίκτες του Ολυμπιακού? Στεναχώρια, μόνο στεναχώρια, μόνο περηφάνεια μεν για όλο αυτό που κάναμε φέτος, αλλά μεγάλη στεναχώρια γιατί πραγματικά πιστεύαμε στον αγώνα, δώσαμε τα πάντα με ψυχή, με ό,τι μπορούσαμε, αλλά κάναμε πολλά λάθη και δυστυχώς δεν καταφέραμε και δύσκολα να βγούμε. Πιστεύεις ότι χάθηκε στο τελευταίο σουτ ή σε όλη την, στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά εκεί? Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε πολλά λάθη και επιθετικά δεν πήραμε τις καλύτερες επιλογές. Ούτε η ΕΦΕΣ ήταν καλά επιθετικά. Προσπαθήσαμε να φέρουμε το παιχνίδι στο τελευταίο σουτ. Όταν φτάνει και το παιχνίδι, όλα γίνονται. Επειδή εσύ μάρκαρες το Μίτσι στην τελευταία φάση, πιστεύεις ότι μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο ή είναι ένα σουτ που το βάζει ο επιθετικός? Πιστεύω ότι μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο. Πρέπει να δω το βίντεο, πρέπει να δω πόσο κοντά μπορούσα να πάω, τι μπορούσα να κάνω. Εντάξει, δεν μπορώ να πω τι συμβαίνει. Ήμουνα εκεί, δεν ξέρω αν. Πρέπει να το δω. Εσύ αισθάνεσαι ότι. Εσύ ο ίδιος ότι μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω, γιατί σε βλέπω πολύ στεναχωρημένο. Εννοείται. Ήταν. Μπορώ να πω το χειρότερο μου βράδυ στην Ευρωλίγκα. Στη χειρότερη στιγμή. Πρέπει όμως να ανασυγκρατηθούμε την επόμενη εβδομάδα για τα play-off. Και πρέπει πάρα πολύ σύντομα να πούμε στο τρυπάκι για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Μην ξεχνάμε ότι από την αρχή είχατε πει ότι το πρωτάθλημα είναι ο πρώτος στόχος, έτσι. Ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα, ήταν ο κύριος στόχος και αυτόν πάμε να κερδίσουμε.